Η διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προγραμματίζουν οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι καταφθάνουν αύριο το πρωί στην Αθήνα. Σύσσωμοι αγροτικοί φορείς αποφάσισαν σε συνάντηση προημερών να επιχειρήσουν ραντεβού με τον Υπουργό, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για μια σειρά από μείζωνα ζητήματα, με αιχμή τις επιδοτήσεις και τους δασικούς χάρτες. Ανυποχώρητοι εμφανίζονται και οι κτηνοτρόφοι των Χανίων ως προς τα αιτήματά τους για στήριξη του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου. Είχαμε και τις σημερινές κινητοποιήσεις. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με το λιμάνι του Ηρακλείου. Η Ράνια Μωραΐτη βρίσκεται εκεί. Επίσης, βλέπετε τον κύριο Μανώλη Ορφανουδάκη, είναι ο πρόεδρος της Παγκρίτιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, ο οποίος βρίσκεται ήδη, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στο πλοίο το οποίο αναχωρεί σε λίγη ώρα από τώρα με προορισμό τον Πειραιά. Καλησπέρα και στους δυο σας. Να ξεκινήσουμε, Ράνια, με σένα για να μας δώσεις τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και αν έχει προκύψει οτιδήποτε νεότερο. Λίγο πριν την επιβίβαση όλων των συμμετεχόντων αγροτοκτηνοτρόφων σε αυτή την διαμαρτυρία, Κατερίνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πληροφορία που έχω να σας μεταφέρω είναι ότι ήδη μέσα στο πλοίο έχουν μπει περισσότεροι από 600 αγροτοκτηνοτρόφοι, ενώ την ίδια ώρα από τα Χανιά η επιβίβαση αφορά αυτή την ώρα περίπου 300. Αθρηστικά εκτιμούν ότι η κινητοποίηση από την Κρήτη στην Αθήνα αύριο θα αφορά περισσότερους από 1.000 αγροτοκτηνοτρόφους, που με αιτήματα που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις, τις κουτσουρεμένες επιδοτήσεις, τους δασικούς χάρτες αλλά και τα αυξημένη κόστη στην παραγωγή, θα απευθυνθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να έχουν ένα συνολικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα είναι τελικά ο Υπουργός παρόν στο Υπουργείο. Πλην όμως, αυτό που έχει ξεκαθαριστεί είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για την ερχόμενη Τρίτη από τον Υπουργό για συνάντησή τους στο Υπουργείο εκ νέου. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε στον κύριο Ορφανουδάκη για να δούμε λίγο τις διεκδικήσεις σας, κύριε Ορφανουδάκη. Καλησπέρα. Δασικοί χάρτες, δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, κουτσουρεμένες επιδοτήσεις. Εκτός της νέα οικία τίθενται οι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι και αυτά είναι μόνο κάποια από τα βασικά προβλήματα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, καλησπέρα και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Πράγματι, τα ζητήματα είναι αυτά όπως ακριβώς τα θέσατε. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που προέκυψε τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου με την κουτσουρεμένη πληρωμή των επιδοτήσεων. Ένα θέμα το οποίο το συζητούσαμε αρκετό καιρό και με συναδέλφους αλλά και με στελέχη του Υπουργείου. Είχαμε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπήρξαν προβλήματα και δεν θα χανόταν χρήματα. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους χάθηκαν αυτά τα χρήματα, κόπηκαν μάλλον αυτά τα χρήματα στην πρώτη φάση της προκαταβολής. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να, αυτά τα χρήματα να μην χαθούν, να μπουν στους λογαριασμούς των ανθρώπων και από εκεί και πέρα ο όποιος έλεγχος είναι να γίνει, να πραγματοποιηθεί και από εκεί και πέρα αν υπάρχουν προβλήματα και στρεβλώσεις, ναι βεβαίως να διορθωθούν. Είχε όλο το χρονικό διάστημα μπροστά το Υπουργείο να διενεργήσει αυτούς τους ελέγχους και να μην φτάναμε στο παραένα της πληρωμής και να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έχουν και μία διαχρονική βάση, τουλάχιστον κάποια από αυτά, κύριε Ορφανουδάκη. Τι σας κάνει αυτή τη φορά να πιστεύετε ότι ενδεχομένως να βρείτε ευήκοα ότα και να ανταποκριθεί το Υπουργείο στα αιτήματά σας? Νομίζουμε ότι έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, στελέχη των ενώσεων, των ανθρώπων που εργάζονται για την πληρωμή των επιδοτήσεων. Έχουν συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται για να δείξουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα, να αναδείξουμε και τη λύση που μπορεί να υπάρξει και να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Τώρα βέβαια ο Υπουργός έχει την πλήρη στήριξη του Πρωθυπουργού. Αυτό τουλάχιστον κύριο Ορφανουδάκη διαρρέεται από το Μαξίμου μετά την κόντρα που προηγήθηκε εντός κοινοβουλίου ανάμεσα στον ίδιο τον Υπουργό και στον κύριο Βολουδάκη, τον βουλευτή των Χανίων. Οπότε δεν ξέρω αν αυτή η εξέλιξη σας κάνει λίγο να είστε περισσότερο επιφυλακτικοί.
Εμείς ανησυχούμε, αλλά αφήνουμε τα πολιτικά ζητήματα για τους πολιτικούς. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε ανθρώπους να μας ακούσουν και να μας δώσουν λύσεις. Είτε θα είναι εκεί ο κύριος Λιβανός, είτε θα είναι οποιοδήποτε. Νομίζουμε όμως ότι από την πλευρά μας το ορθότερο θα ήταν ο κύριος Λιβανός να παραμείνει στο γραφείο του και να ακούσει τους αγρότες μιας περιοχής της χώρας μας, όπως είναι η Κρήτη, η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία από όλους τους πυλώνες της οικονομίας και από τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι αμεληταία η Κρήτη, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο και ο Υπουργός να μην μένει στη θέση του, γιατί έχει κάποια άλλη σημαντικότερη υποχρέωση και θα πρέπει να απουσιάζει. Αν δεν ικανοποιηθούν βασικά σας αιτήματα, εσείς μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε και πώς θα διεκδικήσετε περισσότερα πράγματα, ποια θα είναι η στάση σας? Έχουμε πει ότι η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από 24 άτομα, τα οποία είμαστε σε πλήρη συνεννόηση, σε πλήρη επαφή. Έχουμε πει ότι κάθε βήμα θα το συζητάμε, δημοκρατικά θα αποφασίζουμε για το επόμενο. Οπότε το πρώτο βήμα αυτής της προσπάθειας είναι να βρεθούμε αύριο το πρωί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε για αυτά τα τρία βασικά αιτήματα που ανεβαίνουμε πάνω, να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, όχι υποσχέσεις, μη υλοποιήσιμες, συγκεκριμένες απαντήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συζητήσουμε, θα συνεδριάσουμε εκεί επί τόπου και θα λάβουμε τις όποιες αποφάσεις χρειαστεί να λάβουμε. Λοιπόν, κύριε Ορφανοδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Να ευχαριστήσω πολύ επίσης και τη συνάδελφο Τυράνια Μωραΐτη που προηγήθηκε.